Τι ήταν αυτό ρε παιδιά. Παιδιά δεν μπορώ να οδηγήσω, κάνω quit. Γεια σας παιδιά, MAUIGR εδώ. Σήμερα θα παίξουμε το Wreckfest. Ένα racing game με πολύ τρακάρισμα. Με τρακαρίσματα, damages. Είναι άκρος ρεαλιστικό. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να πιεις πρώτος, να πάρεις χρήματα. Με τα χρήματα αυτά θα μπορέσεις να επισκευάσεις το κινητό σου, να το βάψεις, να το πουλήσεις, να αγοράσεις άλλα. Παίζεται και multiplayer. Λοιπόν, κάθε φορά που σου κάνουν damage σου γράφει τι damage έχεις πάθει. Μπορείς όμως να προκαλέσεις ή να πάθεις εσύ τόσο μεγάλη ζημιά που να βγεις τελείως εκτός παιχνιδιού, εκτός αγώνα, δηλαδή να αναβαγίσεις. Το λεγόμενο wrecked. Έτσι είναι ο τίτλος του παιχνιδιού. Είναι πολύ σκληρό παιχνίδι, πολύ dirty αγώνας. Πολύ βρώμικο παιχνίδι. Πολύ damage. Λοιπόν, αλλά και όπως είπα, άκρος ρεαλιστικό. Εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι, να πάρουμε χρήματα. Αν μας αφήσουνε οι αντίπαλοι. Επίσης, αν σας αρέσει, μπορείτε να αγοράσετε τη μονιέρα, να το παίζετε ακόμα πιο ρεαλιστικά με τη μονιέρα, αν σας βολεύει. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Το έχουν βάλει στόχο τώρα να πετάξουν εξ αγώνα. Να τα καταφέρουνε. Αφήστε ρε παιδιά, κάνω βίντεο τώρα. Πρέπει να δείξεις το βίντεο πώς παίζεις το παιχνίδι, πώς βγαίνεις πρώτος. Και όχι να με πετάξετε έξω. Να αναβαγίσω δηλαδή. Βλέπετε ρε, για τα λάστιχα τον προηγούμενο γύρο. Έχουν παραμείνει στο έδαφος. Τώρα παιδιά πατάω ό,τι φρένο μου έχει απομείνει, έτσι δεν έχω πολύ φρένο. Τα φρένα μου έχουν διαλυθεί. Αυτός τώρα που πέταξε ρε παιδιά. Παρ' όλα αυτά, είμαι σε καλή θέση. Αν με αφήσουν, τι είμαι, δεύτερος. Δεύτερος είμαι. Και είναι παιδιά, final lap. Λοιπόν, έχει διάφορες κάμερες. Δεν μπορώ τώρα, οδηγώ, δεν μπορώ να σας δείξω την κάμερα. Λοιπόν, έχω διαλέξει την κάμερα που με βολεύει. Μετά το τέλος του βίντεο έχει και replay. Εάν βγείτε σε καλή θέση, μπορείτε να απολαύσετε τον αγώνα σας βάζοντας replay και να δείτε τα ατυχήματα που έχετε προκαλέσει, που σας έχουν προκαλέσει, να δείτε τα λάθη σας. Έχει πολύ γέλιο το παιχνίδι, είναι φανταστικό, πολύ τρακάρισμα, πολύ ξέσπασμα. Τελευταίος γύρος είναι παιδιά, για να δούμε τι θα βγούμε. Παιδιά τρίτη, μάλλον βγαίνουμε τρίτη, ναι. Τεταρτή. Πέμπτη, όχι. Δεν τα πήγα καλά στο τέλος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, continue, πατάμε. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Για να δούμε, θα καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι. Και αν βγούμε πρώτοι, θα σας δείξω το replay. Να δείτε τι απολαυστικό που είναι. Λοιπόν, εδώ είναι διάφορες κάμερες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εμένα μου αρέσει αυτή η κάμερα. Το έχω βάλει στο αυτόματο. Όταν το μάθω καλά, θα το βάλω στο manual. Μπορεί να αγοράσω και τη μονιέρα, αν σας αρέσει τη μονιέρα. Τώρα με έχουν βάλει στο μάτι. Δεν πειράζει όμως. Εγώ θα κάνω βίντεο και θα βγω και πρώτος, γιατί θυμώσα. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι στο παιχνίδι μπορούν να σας εξολοθρεύσουν τελείως και να το λεγόμενο wrecked. Δηλαδή να αναβαγίσετε, να βγείτε εκτός παιχνιδιού με ολική ζημιά. Δηλαδή σε σημείο να μπορεί να οδηγήσετε καθόλου το αυτοκίνητο. Να έχει γίνει κομμάτια, θρύψαλα. Λοιπόν, παρότι έχει την μπάρα το αυτοκίνητο μέσα, μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Τα τρακαρίσματα είναι σφοδρά. Πολύ δυνατά τρακαρίσματα. Λοιπόν, έχει πολύ γέλιο. Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Κρίμας. Δεν μπορώ να οδηγήσω παιδιά, έχει κοπεί τα μάξι στη μέση, βλέπετε. Α, έγινε και assist. Κάποιος μου έκανε assist, να εξολοθρεύσω άλλον.
εδώ μόνος μου κάνω ζημιά τώρα. Γκίκα εκτός πίστας. Λοιπόν, το αυτοκίνητο έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά που δεν μπορώ να φρενάρω. Ούτε μπορώ να αναπτύξω μεγάλη ταχύτητα. Τελευταίος γύρος. Φεύγουν ελάστικα στον αέρα, πετάγονται καπό. Μόνο ρουκέτες δεν έχει να ρίξουμε. Παρ' όλα αυτά είμαι σε καλή θέση, γιατί έχω πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Εντάξει, έχω προκαλέσει και ζημιά, αλλά έχω πάθει πολύ μεγάλη. Και βγαίνω, παιδιά, τι θέση θα βγω. 8ος τερμάτισα. 7ος, ναι, εντάξει. Έχω κουραστεί. Έχουν καταφέρει να μας πάσουν τα νεύρα. Πάλι, παιδιά, αχλαγωγία, δεν σε αφήνει. Να τους περάσεις μόνο πάνω από τα πτώματά τους. Έχω πατήσει το τέρμα το γκάζι τώρα. Και όποιον πάρει ο χάρος θα λειτουργήσει έτσι, για να δούμε. Εδώ μεγάλη στροφή. Κοιτάξτε, αν περάσεις στην πρώτη θέση, μετά τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί δεν έχεις πολλές τράκες. Εκτός αν ρίχνεις δίπητα. Δηλαδή τους ρίχνεις γύρους. Όχι σουβλάκι, γύρους πίστας εννοώ. Λοιπόν, είμαι πρώτος και πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και να τερματίσω και πρώτος. Οχ, θέλει να με εμβολήσει. Πήρα τα λάστιχα, σβάρνα, εδώ στροφή, φρένο. Εάν δεν με χτυπήσει, δεν με τρακάρει, θα τον περάσω. Και εδώ φρένο, όχι τρακά, έλα με καλό παιδί, πάμε. Στροφή. Βλέπετε, παιδιά, στον δρόμο, από μινάρια αυτοκινήτων. Νεκροταφή αυτοκινήτων είχε γίνει ο δρόμος. Παρόλα, κοιτάξτε εδώ πέρα. Πω! Παλιοσίδερα παντού. Τελευταίος γυρός. Final lap. Θα καταφέρουμε, παιδιά, για να δούμε. Έχω χάσει τα λόγια μου τώρα, συγγνώμη. Αλλά βλέπετε πως είναι, πολύ ένταση το παιχνίδι. Πολύ ένταση, πολύ ζημιά. Για να δούμε. Φρένο. Παιδιά, έχει μείνει το μισό αυτοκίνητο και προχωράει. Άμα βγω πρώτος, παιδιά, θα σας βάλω το replay να γελάσετε. Αυτός ο κίτρινος, παιδιά, με έχει βάλει από την προηγούμενη πίστα στο μάτι. Τι βγήκα? Δεύτερος! Όχι, για λίγα δευτερόλεπτα. Ο πράσινος διαλύθηκε, ο πράσινος. Να, με έχουν κλείσει, με έχουν κάνει σάντους, βλέπετε. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, είναι ζωντανός. Ναι, στροφή, φοβερή στροφή. Ο κίτρινος, βλέπετε, με έχει βάλει στο μάτι. Να τους πω, παιδιά, σάντουιτς, πάλι σάντουιτς. Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν,
πρέπει να περάσει τον όχλο εδώ, τον όχλο, αυτό το πράγμα που λέγεται όχλος εδώ, έχουν μαζευτεί όλοι και σε έχουν βάλει στο μάτι. Δεν σε αφήνει να τους περάσεις και σου προκαλούν και ζημιά. Οχ, μπροστά βλέπετε δεξιά, έχει φύγει όλο το κομμάτι δεξιά μπροστά, μπροστά. Ένα τελευταίος γύρος. Αυτός ο κίτρινος με έχει βάλει στο μάτι. Κοίτα τι θα πάθει τώρα, με νευρίασε. Λοιπόν, άλλη μια επανεκκίνηση παιδιά, γιατί φάγαμε μεγάλη τράκα πριν, μεγάλο τρακάρισμα και βγήκαμε εκτός παιχνιδιού. Πάλι οχλαγωγία εδώ, δεν σε αφήνει να τους περάσεις. Πάνω από το τόμα μου λέμε, λέω, αν περάσεις, εντάξει. Okay. Εντάξει, συγκυρολεξία δηλαδή, γιατί θα δείτε ότι δεν μπορείς να περάσεις εύκολα, μόνο αν τον διαλύσεις. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Να το πάλι, πω, όχι ρε παιδιά, αφήστε με έναν αγώνα, αφήστε με, δυο ανάσεις να πάρω. Οχλαγωγία. Ο ένας πάνω στον άλλον σάντουιτς προσπαθούν να σε χτυπήσουν, να σε εμβολήσουν, να σε διώξουν, να σου πάσουν τα νεύρα. Έχω πάρει όλα τα λάστιχα αμπάριζα, γιατί. Εδώ μεγάλη στροφή, ναι, φρένω. Έχασα την ισορροπία μου. Το κάνουν επίτηδες, εντάξει. Φρένω. Έλα γόρι μου, βγες έξω επιτέλους. Πάλι το φορτηγάκι. Είναι πολύ ισχυρός αυτός, έχει πολύ δύναμη. Θέλω να με εμβολήσει αυτός, θα τα καταφέρει. Θα καταφέρει, ναι βέβαια. Με διέλυσε. Πάμε να δούμε και αυτό τι είναι. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι τα αυτοκίνητά μου. Έχω αυτά τα τρία αυτοκίνητα. Λοιπόν. Και εδώ είναι το Paint Shop. Μπορείς να βάψεις αυτοκίνητό σου. Εντάξει. Το βάφεις. Tune Shop, το αναβαθμίζεις το αυτοκίνητό σου, έτσι, ταχύτητες, φρένα κτλ, λάστιχα. Και Market, εδώ αγοράζεις αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτό είναι για το τέρας. Έχει πολύ δύναμη, βλέπετε. Εξωτερική δύναμη όμως, όχι εσωτερική, μηχανική. Εξωτερική, αυτό μας ενδιαφέρει, δηλαδή στις τράκες, να έχει αντοχή στο damage. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο αγώνα τώρα. Έχουμε πει παιδιά σε μια αρένα, παίζουμε αυτό το mode, Last Man Standing. Είναι ο τελευταίος που θα μείνει ζωντανός. Θα νικήσει. Ωχ, μεγάλη τράκα. Τι να κάνουμε τώρα, ποιο να κυνηγήσουμε. Ρεκτ. Τον αποτελείωσα παιδιά. Έγινε ναυαγός, πάμε. Ναυάγησε. Φρενώ. Έχουν μείνει 13 όρθιοι. Και σκοπός είναι να μείνω μόνο εγώ ζωντανός. Αν τα καταφέρω, γιατί ήδη έχει διαλυθεί το μισό. Ρεκτ. Τίποτα. Βγήκα εκτός πίστας.
Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Πείτε μας αν θέλετε να συνεχίσουμε να παίζουμε το Wreckfest. Είναι φανταστικό racing game με πολύ damage. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!